Να δούμε τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι και σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, πάνω που λέγαμε άντε και τελειώνουμε, πάλι από την αρχή όλη η ιστορία, με τα μέτρα, τα lockdowns και τα υπόλοιπα. Πολλά δεδομένα δεν έχετε, το καταλαβαίνουμε. Αλλά τι βλέπετε να έρχεται το επόμενο διάστημα? Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να σταματήσουμε, δηλαδή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι όσο δεν καταφέρουμε να πάμε σε ένα πολύ ψηλό βαθμό ανοσίας με εμβολιασμό, για να είμαι πολύ καθαρός, σε όλο τον πλανήτη, προφανώς θα έχουμε και άλλα κύματα. Έχουμε την Όμικρον και πιθανώς να έχουμε και άλλα. Αλλά το θέμα είναι, άρα υπάρχει ένα ζήτημα να καλύψουμε, αν θέλετε, όλο τον πλανήτη και όχι μόνο τον δυτικό κόσμο. Ναι, ναι, γιατί θα γίνει και η επόμενη μετάλλαξη από την Αφρική, όπως πιθανώς να έχει γίνει και τότε. Τώρα, να ρωτήσω ένα απλό ερώτημα. Ειλικρινά, ναι, ναι. Που σας το ρωτούν όλοι, είμαι σίγουρος. Να πω μόνο, κύριε Βαγγελάτο, όπως είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Καρακούνης, και πραγματικά περαστικά από την καρδιά μου, είναι αυτό που είπε ο άνθρωπος, είναι εξαιρετικά, ειλικρινά, εξαιρετικά δυνατό. Να ακούμε όλοι τους γιατρούς και να πάμε να εμβολιαστούμε. Είναι μια πολύ ύπουλη νόσος και σκοτώνει. Ας σταματήσουμε να μιλάμε για κούραση, για βαριέμαι, για δεν αντέχω. Ή φοβάμαι ή ό,τι άλλο, γιατί είναι πολύ χειρότερος ο φόβος όταν νιώσει τον αναπνευστήρα. Κύριε Σαριγιάννη, τι εκτιμάτε ότι φέρνει ο Όμικρον, και το ρωτάω ευθέως. Πάμε πάλι για lockdown? Ναι, ναι. Θα αναγκαστεί, γιατί ξέρουμε, η κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει περιοριστικά μέτρα, προφανώς. Δεν θέλει να μας ξανακλείσει μέσα. Αλλά με αυτά που ακούμε γύρω-γύρω στην Ευρώπη, φουντώνει πάλι αυτό το ερωτηματικό. Μπορεί να ξαναζήσουμε lockdown? Μπορεί να ξαναζήσουμε lockdown, ας μην γελιόμαστε. Είναι ένα ρεαλιστικό, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή σενάριο. Εμείς μελετάμε πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα του να πάρουμε άλλα μέτρα πριν το lockdown, χωρίς lockdown. Προφανέστατα το μέτρο αυτό που συζητήθηκε και που συζητήθηκε και νωρίτερα στην εκπομπή του rapid test πριν από μια έξοδο την πρωτοχρονιά είναι σημαντικό και κρίσιμο, γιατί πράγματι εμείς υπολογίζουμε ότι την πρωτοχρονιά θα έχουμε κυριαρχία της Όμικρον στην Ελλάδα. Τόσο γρήγορα. Δηλαδή σε 11 μέρες από τώρα που μέχρι τώρα έχουμε βρει μόλις 26 κρούσματα, την πρωτοχρονιά θα έχουμε κυριαρχία της Όμικρον στην Ελλάδα. Κυριαρχία σημαίνει 50% συν 1 των νέων κρούσματων. Θα βλέπουμε ταυτόχρονα να έχουμε μείωση της Δέλτα και αύξηση, γρήγορη αύξηση της Όμικρον. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρει 26 κρούσματα. Προφανώς υπάρχουν παραπάνω κρούσματα στη χώρα. Εμείς τα υπολογίζουμε γύρω στο 84-86 αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό λοιπόν έχει μια πολύ έντονη δυναμική. Αν σκεφτεί κανείς ότι από τα 86 που ήταν να τα κάνουμε 100 για να τα στρογγυλέψουμε που μπορεί να έχει η χώρα σήμερα, σε 11 μέρες, ναι, όταν ας πούμε ότι έχουμε 4-5.000 κρούσματα, από τα 100 σήμερα θα είναι 2.000 τα κρούσματα τότε, και είναι μόλις 11 μέρες, είναι τρομερή ραγδαιότητα αυτή. Είναι, κοιτάξτε, διάβαζα λίγο πριν συνδεθούμε την τελευταία μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο, μιλούν για ρυθμό διπλασιασμού της τάξης των 2 ημερών. Οπότε καν κάνετε τον υπολογισμό. Γεωμετρική πρόοδος. Είναι εύκολος υπολογισμός. Ναι, 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 ναι. Έτσι ακριβώς, λοιπόν. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη μεταδοτικότητα, και γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε σοβαροί όλοι. Δεν λέω ούτε κανέναν πανικό ούτε τίποτα. Απλώς σοβαρότητα, να τηρούμε αυτά που είπε ο κ. Καρακούνης, είναι πραγματικά τα λόγια που πρέπει να όταν κάποιο το περνάει, όπως και να το κάνουμε, το ζει και το μεταφέρει διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Τώρα, υπάρχει μια σειρά από μέτρα που νομίζω ότι μπορούν να σταματήσουν ή να μειώσουν αυτή την τάση. Το lockdown προφανώς είναι το τελικό μέτρο σε αυτή τη φάρεση. Δηλαδή, κύριε Σαριγιάννη, εσείς μετά την πρωτοχρονιά θα βλέπατε, ας πούμε, περιορισμούς, ναι, και στην εστίαση ακόμα? Θέλω περιορισμούς στην εστίαση, θέλω να τηρούνται τα μέτρα που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε ό,τι αφορά στον μεγάλο αριθμό τεστ και την υποχρεωτικότητα στα τεστ. Θα ήθελα να κάνω και από εδώ μια έκκληση να συνεχιστεί ο εμβολιασμός με την τρίτη δόση. Μάλιστα. Για να διατηρηθεί η ανοσία αυτών που έχουν αυτή τη στιγμή ανοσία. Είναι σημαντική παραδοχή στο μοντέλο μας ότι η ανοσία του εμβολιασμένου διατηρείται, και υπάρχει μια σειρά που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να μέτρων που θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε. Δεν λέω αναγκαστικά να εφαρμόσουμε, αλλά έτοιμοι να εφαρμόσουμε. Πριν φτάσουμε στο lockdown που είπατε ότι και αυτό το θεωρείτε πιθανό. Ναι, που αυτό το lockdown είναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μη πραγματιστικό αυτή τη στιγμή να λέμε το lockdown δεν το συζητάω. Το lockdown το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, δεν θέλω να το κάνω. Και κάνω τα πάντα για να το αποφύγω, να κάνω οτιδήποτε για να το αποφύγω. Λοιπόν,
Περιμένουμε, ας περάσουμε καλά τις γιορτές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ ειλικρινά. Και αν δεν τα ξαναπούμε, καλά Χριστούγεννα. Αν καταλαβαίνω ένα πράγμα, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Με πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Για σας και για τους γύρω. Για αυτούς που αγαπάμε, για τους φίλους μας, για τους συγγενείς μας. Περάστε καλά τα Χριστούγεννα, περάστε καλά την Πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Τονίζω όμως ότι για να είναι το μετά καλό, πρέπει να προσέξουμε πολύ τώρα. Αλλά όταν ακούς και το Σαριγιάννη και όλα σας λένε ότι είναι πια και το lockdown, μπορεί να είναι στο τραπέζι. Όταν η κυβέρνηση λέει φέρνω άλλα μέτρα, είμαστε πια σε άλλη κατάσταση από αυτή που ήμασταν πριν 10 μέρες. Σε τελείως άλλη κατάσταση. Να το συνειδητοποιήσουμε, να το χαρούμε όσο πρέπει. Το τονίζω με όλα τα μέτρα προστασίας και η Παναγιά μαζί μας.